βέβαιης απόδοσης, για να ξέρουμε γιατί συζητάμε, γιατί ξέρουμε τι ζητήσαν οι δανειστές. Μας είπατε μερικά μέτρα από τα υπόλοιπα τα διοικητικά, δεν μας είπατε για τα μέτρα βέβαιης απόδοσης. Τα μέτρα βέβαια. Θα ήθελα. Ναι. Και το δεύτερο επ' αυτού πάλι, επειδή η κουβέντα ξέρετε με τα ισοδύναμα. Mm-hmm. Δεν είναι μία κουβέντα την οποία ανακαλύψαμε τώρα. Είναι μία κουβέντα ετών. Δηλαδή και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις οι δανειστές ζητούσαν ισοδύναμα για να καταλήξουν πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα, εκεί που θέλαν αυτοί. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως όλη αυτή η συζήτηση είναι τελικώς αδιέξοδη με τα ισοδύναμα, διότι πάντα θα βρίσκεται κάτι με αλφαγιώτα, κάτι που θα είναι νέο εμπόδιο και πάλι νέο εμπόδιο για να καταληχθεί πάλι σε αυτό που ζητούν οι δανειστές, δηλαδή συντάξεις και πάει λέγοντας. Και μήπως είναι λίγο αφελής, θα έλεγα υπεραισιόδοξη, αλλά μετά τα χθεσινά και λίγο αφελής η στρατηγική της κυβέρνησης να θεωρεί ότι μπορεί να βρει μέσα σε αυτό το πλαίσιο μια τέτοια λύση. Μακριγέννης από πρώτο θέμα. Ξεκινήσω σε σχέση με το αν είναι αφελής αυτή η τακτική της κυβέρνησης. Κύριε Μακρυγιάννη, δεν είμαστε αφελείς. Όπως είπα και στην αρχή, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, γνωρίζουμε τις διαφορετικές απόψεις οι οποίες υπάρχουν, ενδεχομένως και τις διαφορετικές πολιτικές αναλύσεις σε σχέση και με αυτά τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που θέλουν να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και, με το τι μπορούν να προκαλέσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Εμείς αυτό που απαντάμε από τη δική μας την πλευρά, και αυτό σίγουρα δεν κινείται στο όριο της αφέλειας ως ελληνική κυβέρνηση, είναι ότι μέτρα τα οποία μειώνουν συντάξεις ή αυξάνουν το φόρο προστιθέμενης αξίας σε βασικά αγαθά ή μέτρα τα οποία εντείνουν αυτό το φαύλο κύκλο της λιτότητας, δεν πρόκειται να πάρουμε. Μπορεί και αυτό να κινείται κατά κάποιους στο πλαίσιο της αφέλειας. Αφέλεια όμως, κατά την άποψή μας, είναι να πιστεύουν κάποιοι και στο εσωτερικό της χώρας, δεν μιλάω για το εξωτερικό, ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επαναλάβει τα λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων που έχουν φέρει σήμερα την ελληνική οικονομία δέσμια σε αυτήν τη δύσκολη πραγματικά κατάσταση. Σε σχέση με την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, το πρώτο σκέλος, τα μέτρα είναι γνωστά. Δεν κρύβουμε τα μέτρα, έχουμε μιλήσει και για αυτά τα μέτρα, τα γνωρίζετε. Έχουμε προτείνει και μέτρα και για τους συντελεστές στο φόρο προστιθέμενης αξίας, όπου και από εκεί πέρα αυξάνονται τα έσοδα. Έχουμε μιλήσει και για περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Έχουμε μιλήσει και για φορολογικά μέτρα τα οποία έχουν αναδιανεμητικό χαρακτήρα και μεταφέρουν στην ουσία τα φορολογικά βάρη από τα πλουσιότερα εισοδήματα με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο προς τα χαμηλότερα εισοδήματα. Επομένως, δεν είναι μέτρα τα οποία είναι άγνωστα. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε εκπρόσωπε Ζορμπά από Capital. Μόλις επαναλάβατε ότι δεν πρόκειται η κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα που αυτή τη στιγμή οι θεσμοί ζητούν και φαίνονται ανυποχώρητοι. Επίσης, είπατε ότι δεν υπάρχει πλαν B στην κυβέρνηση. Πώς προδιαγράφεται η επόμενη ημέρα, εάν τελικώς ούτε εμείς, ούτε η ελληνική κυβέρνηση δεχθεί να υποναχωρήσει σε συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, ούτε όμως και η άλλη πλευρά. Υπάρχει κρυφή ατζέντα αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα πλαν B το οποίο απεργάζεται η κυβέρνηση σε περίπτωση αδιεξόδου, και ποιο είναι το deadline της διαπραγμάτευσης? Deadline στη διαπραγμάτευση είναι το να βρεθεί μια έντιμη συμφωνία, μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία. Αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι το πραγματικό χρονικό όριο και αυτό είναι και το πραγματικό όριο, αν θέλετε, πολιτικό όριο και για μια διαπραγμάτευση τέτοιου τύπου η οποία λαμβάνει η χώρα. Δεν έχουν μπει τελεσίγραφα. Δεν δεχόμαστε εμείς τελεσίγραφα, δεν βάζουμε και τελεσίγραφα, δεν κάνουμε εκβιασμούς, δεν δεχόμαστε και εκβιασμούς. Επομένως, εκτίμησή μας είναι, πεποίθησή μας είναι, αν θέλετε, ότι αυτό που θα πριτανεύσει στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης δεν θα είναι οι φωνές αυτές οι οποίες θέλουν να επιβάλλουν μια σκληρή πειθαρχία στην Ευρώπη, στη λογική απέναντι, σε μια λογική απέναντι στις δημοκρατικές αξίες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, θα πριτανεύσουν οι φωνές αυτές οι οποίες μιλάνε για την ανάγκη μια χώρα όπως η Ελλάδα
μετά από 5 χρόνια σκληρής λιτότητας, σκληρής ύφεσης και ανθρωπιστικής κρίσης και με μη βιώσιμο χρέος εξαιτίας αυτού του φαρμάκου το οποίο ακολουθήθηκε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να μπορέσει να αναπνεύσει. Και εμείς γι' αυτό, κυρία Ζορμπά, το γνωρίζετε πολύ καλά και όλοι σας εδώ μέσα, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι αυτή η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πολιτική βούληση να βρεθεί μια τέτοια συμφωνία. Αν δείτε τις προτάσεις που έχουμε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προτάσεις οι οποίες δεν είναι στο πλαίσιο των πολιτικών που θέλουμε κάποιες από αυτές να εφαρμόσουμε, αλλά ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της ανάγκης να βρεθεί μια συνένεση και μια αμοιβαία αποφελής συμφωνία. Αν δούμε λοιπόν όλες αυτές τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν επιζητά μια τέτοια συμφωνία και ότι δεν επιδεικνύει και τη λογική αλλά και την αποφασιστικότητα, έτσι ώστε και να έρθει συμφωνία αλλά και να απαντήσουμε και στις ανάγκες, στις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού. Ναι. Στέλλα Γκαντώνα από το Κόντρα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, επειδή υπάρχει και μια κινητικότητα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κύριος Θεοδωράκης σε λίγη ώρα επισκέπτεται τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εάν είναι στις προθέσεις του Πρωθυπουργού να καλέσει τον κύριο Σαμαρά, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να μιλήσουν οι δυο τους. Οι πόρτες του Μέγαρου Μαξίμου και το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού είναι ανοιχτές και το τηλέφωνο ανοιχτό, έτσι ώστε όποιος αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης στο Δημοκρατικό Πάντο Τόξο ζητήσει ενημέρωση, ζητήσει πληροφόρηση, ζητήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός θα ανταποκριθεί θετικά. Αυτό έχει αποδειχθεί και στην πράξη. Με όσους πολιτικούς αρχηγούς του έχουν ζητήσει συνάντηση, δεν το έχει αρνηθεί. Σήμερα να σας ενημερώσω ότι τηλεφώνησε στη νέα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας, στην κυρία Γεννηματά, για να τη συγχαρεί αλλά και να την καλέσει όποτε και η ίδια επιθυμεί για να της κάνει μία ενημέρωση. Και νομίζω ότι στα επόμενα 24 ώρα μια τέτοια συνάντηση θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Πρωθυπουργού και της νέα Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση όμως να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει να είναι με ανοιχτά τα χαρτιά και να ενημερώνει και τους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και όλη την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο των ολομελιών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό έκανε και πριν 2 εβδομάδες. Αν χρειαστεί θα το επαναλάβει. Αρμάτσι από τον Αλφα. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί συμφωνία? Έχετε κάποια δεδομένα πέρα από το γεγονός ότι είπατε ότι θεωρείτε ότι στο τέλος, επειδή είναι ρεαλιστικές οι προτάσεις και υπάρχει πολιτική βούληση, θα έρθει συμφωνία? Έχετε κάποια άλλα δεδομένα? Αυτό που μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία είναι ότι καμία πλευρά δεν έχει συμφέρον να μην υπάρξει συμφωνία. Κύριε εκπρόσωπε, θα επιμείνω σε μια ερώτηση η οποία έγινε τουλάχιστον 3 φορές σήμερα. Τότε μάλλον δεν υπάρχει λόγος να επιμείνετε. Αλλά... Ναι. Η κυβέρνηση, με βάση τα όσα μας λέτε και ειδικά τα γεγονότα όπως εξελίσσονται το τελευταίο 48ωρο, έχει την αίσθηση ότι εταίροι και πιστωτές δεν επιθυμούν την πολιτική της επιβίωση? Ή υπάρχει αυτή η εκτίμηση στο Μέγαρο Μαξίμου? Διότι με βάση τα όσα μας λέτε, αλλά και τα όσα λένε οι πιστωτές και οι θεσμοί, αλλά και οι ηγέτες, διαφαίνεται ότι προτάσεις στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης υπάρχουν και αντιπροτάσεις υπάρχουν. Και σε κάποια πράγματα η ελληνική πλευρά βρίσκεται πολύ κοντά στις αξιώσεις των πιστωτών. Όμως φαίνεται πως δεν δίνεται λύση. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση? Και αν ναι, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι το deadline είναι η ύπαρξη συμφωνίας? Διότι αν εταίροι και πιστωτές έχουν κάνει την επιλογή τους αυτή και αν εσείς σαν ελληνική κυβέρνηση το φοβόσαστε, σημαίνει ότι θα πρέπει να σκέφτεστε ως ελληνική κυβέρνηση και κάποια εναλλακτική λύση. Με προειδιάσατε αρνητικά. Εν τέλει όμως δεν νομίζω ότι είχε επαναληφθεί αυτή η ερώτηση. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν πολλές πολιτικές εκτιμήσεις, σίγουρα και από την πλευρά της Ευρώπης και από την πλευρά των θεσμών, για το τι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα στην περίπτωση
στη μία περίπτωση ή στην άλλη περίπτωση. Δηλαδή, σε σχέση με το πολιτικά τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Εκτίμηση δικιά μας είναι ότι σίγουρα υπάρχουν και κύκλοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα προτιμούσαν να μην είναι αυτή τη στιγμή πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας και στην κυβέρνηση να βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να καταστήσουμε σαφές είναι ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο δημοκρατικό δικαίωμα του ελληνικού λαού να εκφράζει την άποψή του. Από τη δική μας την πλευρά ως ελληνική κυβέρνηση σεβόμαστε απολύτως την λαϊκή εντολή που έχουμε πάρει. Σεβόμαστε όμως, κύριε Αλιφερόπουλε, και τις και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό νομίζω το αποδεικνύουμε στην πράξη. Σε σχέση με το ερώτημα σχετικά με τη συμφωνία, εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να σας παραπέμψω στις προηγούμενες απαντήσεις που έδωσα, πιστεύουμε ότι έχουν συμφέρον όλες οι πλευρές να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Κανένας, ούτε η ελληνική πλευρά, ούτε και η πλευρά νομίζω των πιστωτών και των θεσμών, δεν θέλει να σκέφτεται το ενδεχόμενο της μη συμφωνίας. Καλησπέρα, Λίδα Μπόλα από Sky. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για το τι περιμένουμε πια από εδώ και πέρα, αν έχει κάποια επαφή ο Πρωθυπουργός με αξιωματούχους ή με Ευρωπαίους ηγέτες, αν είχατε ως κυβέρνηση κάποια επαφή με τις Βρυξέλλες και αν προτίθεται να κάτσουμε και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν επεξεργαζόμαστε και νέα αντιπρόταση ή αν έχουμε φτάσει στο όριό μας και αν φτάσουμε την Πέμπτη στο Eurogroup, επί ποιου θέματος θα γίνει η διαπραγμάτευση στην οποία θα συμμετέχει ο κύριος Βαρουφάκης και μόνο. Κύριος Βαρουφάκης, γνωρίζετε ενδεχομένως, δεν σας το είπα και εδώ πέρα, αλλά νομίζω έχετε ενημερωθεί ότι σήμερα, αυτή την ώρα μάλλον, στο Μέγαρο Μαξίμου, 12.30 ώρα ξεκινούσε η συνεδρίαση της ομάδας πολιτικής διαπραγμάτευσης υπό τον Πρωθυπουργό. Σε αυτή την σύσκεψη θα διαμορφωθεί, θα γίνει εκτίμηση της κατάστασης και θα διαμορφωθούν τα βήματα στο αμέσως επόμενο, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Περιθώριο για νέα αντιπρόταση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης υπάρχει? Νομίζω ότι σε αρκετά μεγάλο βαθμό έχουμε εξαντλήσει τα όρια. Όλα αυτά θα τα δούμε, όλα αυτά θα τα δούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτό απάντησα και πριν για τις επαφές. Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας υπήρχε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει και λόγος προφανώς να μην συνεχιστεί. Επ' αυτού, κύριε εκπρόσωπε, αν μου επιτρέπετε. Συγγνώμη. Έχω δώσει το λόγο σε συνάδελφο. Κύριε εκπρόσωπε, και χαγιά από τα νέα, είπατε ότι το deadline είναι να βρεθεί αμοιβαία υποφελή συμφωνία. Γνωρίζετε όμως, υποθέτω, πολύ καλύτερα από εμάς τους υπόλοιπους, ότι στις 30 Ιουνίου λήγει η Δανειακή Σύμβαση. Επομένως, εάν έως τότε δεν έχει βρεθεί κάποια συμφωνία, η χώρα θα βρίσκεται στον αέρα. Και σας ζητώ να συγκεκριμενοποιήσετε τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης, τα πλάνα, καθώς όπως λέτε, δεν θα ζητήσετε συνόδο κορυφής, δεν θα προκαλέσετε κάποιο τηλεφώνημα με την κυρία Μέρκελ. Τι θα κάνετε, δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός? Και επιπλέον άκουσα να λέτε στην αρχή ως εισαγωγή, δεν θέλουμε να μιλάμε για διέξοδο σε καμία περίπτωση. Δηλαδή εσείς πώς θα προσδιορίζετε τη σημερινή κατάσταση μετά και την χθεσινή άγωνη, άκαρπη, ας μην την πω αδιέξοδη, συνάντηση των Βρυξελών? Βλέπετε κάποιο φως στο τούνελ? Κανείς μας δεν είχε την ψευδέστηση ότι σε μια τέτοια σκληρή διαπραγμάτευση τα πάντα θα λυθούν μέσα από μια διαδικασία όπου δεν θα περάσεις και από τέτοιου τύπου διαφωνίες, ακόμα και αδιέξοδα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τη λέξη, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όταν προχωράει η διαπραγμάτευση και όταν κατατίθενται προτάσεις συγκεκριμένες στο τραπέζι και όταν πλέον έχει στάσει κοντά σε ένα τέτοιο σημείο και η κάθε πλευρά πιστεύει ότι έχει καταθέσει τις δικές της προτάσεις, τότε λογικό είναι σε αυτές τις στιγμές να υπάρχει και μία όξυνση στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης. Εγώ έτσι φανταζόμουν ότι γίνονται οι διαπραγματεύσεις και έτσι νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας αυτού του τύπου της διαπραγματεύσης. Δεν μπορούμε όμως να μιλάμε σε καμία περίπτωση, δεν θέλει η ελληνική πλευρά να μιλάει για το τέλος των διαπραγματεύσεων και ακριβώς γι' αυτό δεν χρησιμοποίησα και στην αρχή τον όρο αδιέξοδο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο παγιώνεται
το χτεσινό βραδινό. Προφανώς όλες οι πλευρές έχουν συμφέρον και υποθέτω ότι έχουν και τη βούληση να συνεχιστεί αυτή η διαπραγμάτευση. Στο ερώτημα το πρώτο που μου κάνατε, σας παραπέμπω στην συζήτηση η οποία γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου. Επομένως μην προδικάσω εγώ από τη δική μου την πλευρά, άλλωστε δεν είμαι και στη σύσκεψη να γνωρίζω αυτή τη στιγμή ακριβώς, αλλά φαντάζομαι στο τέλος της ημέρας θα υπάρχει και μια σχετική ενημέρωση. Ισχύει η θέση της κυβέρνησης ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία δεν θα πληρωθεί η δόση στον Δονοτού στις 30 του μήνα? Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει συμφωνία και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Που έδωσα, σε εσάς έδωσα, σε εσάς πίσω στο τέλος. Ναι. Κύριε Σαγκελαρίδη, με δεδομένες πιέσεις που δέχεται τις τελευταίες μέρες η ελληνική κυβέρνηση από τους θεσμούς, εκτιμάτε ή φοβάστε ότι αυτές μπορεί να ενταθούν με μια ενδεχόμενη αρνητική απόφαση για την Ελλάδα στη συνεδρίαση της Τετάρτης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, γιατί κατά καιρούς έχουν υπάρξει τέτοιες εισηγήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ελληνική κυβέρνηση είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει? Δεν θέλω να πιστεύω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πάρει μια τέτοια απόφαση τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, και επειδή έχει υπάρξει έτσι και λίγο ντόρος από χτες το βράδυ, εγώ ειλικρινά αυτό που θέλω να εκφράσω είναι τις ευχαριστίες της ελληνικής κυβέρνησης στον ελληνικό λαό για την απίστευτη ψυχραιμία την οποία επιδεικνύει, παρά τα διάφορα κελεύσματα προς το αντίθετο. Και νομίζω ότι αυτή η ψυχραιμία η οποία επιδεικνύεται είναι και το βασικότερο όπλο αυτής της κυβέρνησης να απαντήσει σε όποιον εκβιασμό τίθεται, είτε άμεσα είτε έμεσα. Είχα δώσει πριν νομίζω το λόγο σε κάποιον και τον πήρα, νομίζω, δεν ξέρω εσάς, πες τα ναι. Πασακυριάκος από Ριζοσπάστη, και παίρνω μια πάσα να πω, μιας και αναφερθήκατε στην ψυχραιμία του ελληνικού λαού, αναφερθήκατε για άλλη μια φορά στο γεγονός ότι δεν θα πάρθουν νέα μέτρα λιτότητας. Την προηγούμενη εβδομάδα ζήσαμε τον ΦΠΑ, την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, μέρα με τη μέρα να ανεβαίνει για το μισό συντελεστή, 11, 12, 13. Και το ακούει αυτό ο ελληνικός λαός και ταυτόχρονα ακούει ότι δεν υπάρχουν νέα μέτρα λιτότητας. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι η φορολόγηση, η πρόσθετη φόρη ή η αύξηση φορολογικών συντελεστών που προτείνει δεν είναι σε μια κατεύθυνση, σε καμιά κατεύθυνση λιτότητα? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Μέχρι σήμερα, επανέρχομαι σε ένα θέμα που είχαμε πει, που είχαμε πει προηγούμενα. Μέχρι σήμερα αυτό που ξέρουμε όσον αφορά διαπραγματεύσεις είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι 47 σελίδες. Αυτό το γνωρίζουμε, το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, μέρα με τη μέρα επίσης διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν νέες προτάσεις, εμπλουτισμένες. Και ταυτόχρονα δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές οι προτάσεις, οι νέες αντιπροτάσεις της ελληνικής πλευράς. Θα ήθελα, αν μπορούμε, να αναφερθούμε σε αυτό. Σήμερα ο φόρος προστιθέμενης αξίας στη μεσαία κατηγορία είναι 13,5%, αν δεν κάνω λάθος. Η αρχική πρόταση όντως ήταν 11% και πλέον η τελική πρόταση η οποία υποβλήθηκε είναι 13%. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι αύξηση. Από το 13,5% μιλάμε για 13% στο μεσαίο επίπεδο. Ο κατώτερος συντελεστής είναι 6,5%, και σήμερα μιλάμε ακόμα με την ελληνική πρόταση που κατατέθηκε μέχρι χτες στο τραπέζι για 6%. Θα μου πείτε από πού τα βρίσκεται τα παραπάνω έσοδα, λογική ερώτηση. Υπάρχουν όντως, γίνονται αναπροσαρμογές στα αγαθά και στις υπηρεσίες μέσα σε αυτές τις κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλουμε, επειδή ακριβώς θέλουμε να προστατέψουμε το λαϊκό εισόδημα, φροντίζουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα βασικά αγαθά να πάνε σε συντελεστές οι οποίοι ήταν ακόμα χαμηλότεροι από πριν. Το δεύτερο ερώτημα ήταν σε σχέση με τα μέτρα. Αυτό που μπορώ να σας πω, και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, είναι ότι τα μέτρα τα οποία προτείνει, τα επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα η ελληνική κυβέρνηση, είναι μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην αναδιανομή του εισοδήματος. Είναι μέτρα τα οποία δεν πλήττουν τον κόσμο ο οποίος έχει πληρώσει το μάρμαρο αυτής της κρίσης τα 5 τελευταία χρόνια. Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό κανάλι SBC. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε εκπρόσωπε, αν οι πρόσθετοι φόροι συνιστούν αναπτυξιακά μέτρα ή ενδεχομένως, σύμφωνα με τα βιβλία της οικονομίας,
είναι ηφαισιακά. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε αυτούς τους 5 μήνες που δεν έχει ληφθεί καμία σκληρή απόφαση, μνημονιακή απόφαση, αν έχει κάνει η κυβέρνηση τον λογαριασμό για το κόστος αυτών των καθυστερήσεων. Μήπως τελικώς είναι μεγαλύτερο από το email Χαρδούβελη. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει από την πρώτη μέρα όλα αυτά τα αντιαναπτυξιακά, όπως σωστά είπατε, μέτρα, που είναι οι πάρα πολλοί φόροι, που είναι οι μειώσεις στις συντάξεις, οι μειώσεις στους μισθούς. Και να βλέπατε τότε τι ωραία ανάπτυξη θα είχαμε τα επόμενα χρόνια. Δεν το κάναμε ως κυβέρνηση. Αναγνωρίζουμε, γιατί δεν πετάμε στα σύννεφα, αναγνωρίζουμε ότι προφανώς έχει υπάρξει κόστος. Το κόστος όμως από πού προέρχεται? Είναι ένα κόστος το οποίο υπάρχει, όχι επειδή δεν έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δεν πιστεύω κανείς αυτή τη στιγμή να πιστεύει ότι αν είχαμε κάνει μεταρρυθμίσεις στο γάλα θα είχαν εκτιναχθεί οι ρυθμοί ανάπτυξη όπως λεγόταν παλιά, θυμάστε φαντάζομαι όλοι. Αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα είναι η ρευστότητα. Αν υπήρχε ρευστότητα στην ελληνική οικονομία, κανείς αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσε για συνθήκες στασιμότητας. Θα μιλούσαμε όλοι για ανάπτυξη. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι επιλογή μας οι υψηλοί φόροι. Δεν είναι επιλογή μας τα μέτρα έτσι ώστε να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται, αν θέλετε, και από μια σοβαρή, πολύ σοβαρή νομοθετική πρωτοβουλία που πήραμε, τη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία έχει δώσει ανάσα ρευστότητας στο πλαίσιο του δυνατού σε πολλές επιχειρήσεις και σε πολλά φυσικά πρόσωπα. Από εκεί και πέρα, εμείς γι' αυτό προσπαθούμε να κλείσει αυτή η συμφωνία με έναν έντιμο τρόπο, έτσι ώστε να μην φαλκιδεύσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης, όχι για το επόμενο δίμηνο ή τρίμηνο, αλλά για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, που αυτό θα έπρεπε να είναι και η πηξίδα όλων των προηγούμενων ελληνικών κυβερνήσεων, για να μπορούμε να είμαστε σήμερα σε καλύτερη θέση. Παρακαλώ. Γιάννα Σπυροπούλου από την εφημερίδα Bild. Αν κατάλαβα καλά, δεν θα υπάρξει καινούργια λίστα στο επερχόμενο Eurogroup. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είπατε, έχετε φτάσει στα όρια σας ή τα έχετε ξεπεράσει. Και η δεύτερη ερώτηση, εκείνες τις κρίσιμες ημέρες ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Αγία Πετρούπολη για τη Σύνοδο των BRICS. Είναι η εναλλακτική λύση σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά? Δεν είναι Σύνοδος των BRICS, είναι το οικονομικό φόρουμ της Πετρούπολης. Της Αγίας Πετρούπολης. Αυτό που θέλω να σας πω, λίγο ησυχία παρακαλώ, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ούτως ή άλλως ήταν προγραμματισμένο το ταξίδι του Πρωθυπουργού, όπως το ξέρετε, και εδώ σε αυτή την αίθουσα με έχετε ρωτήσει και έχω ρωτηθεί μάλλον και μήνες πριν σχετικά με αυτό το ταξίδι. Επομένως, αυτό το ταξίδι προφανώς δεν υπάρχει λόγος ακύρωσης. Ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως είναι σε στενή επικοινωνία, θα είναι σε στενή επικοινωνία και με τον Υπουργό Οικονομικών που θα βρίσκεται στο Eurogroup και με όλο προφανώς το οικονομικό επιτελείο και τη διαπραγματευτική ομάδα. Στο άλλο ερώτημα που μου θέσατε σε σχέση με το αν θα καταθέσουμε νέα λίστα στο πλαίσιο του Eurogroup, αυτό που οφείλω να πω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει μία λίστα με μέτρα και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν υπάρχει λόγος να μην γίνονται αποδεκτές. Δεν υπάρχει λόγος, πραγματικά. Και σε επίπεδο ποσοτικό και σε επίπεδο ποιοτικό. Από εκεί και πέρα, δεν είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης αυτό το πράγμα. Γιατί όταν, για παράδειγμα, υπάρχει μια αιμονή από την πλευρά των θεσμών σε ένα πεντασέλιδο κείμενο, το οποίο το έχετε δει όλοι σας άλλωστε, όπως έχετε δει και τις 47 σελίδες, αλλά έχετε δει και το πεντασέλιδο, και το οποίο όταν έγινε η συζήτηση στη Βουλή απορρίφθηκε συλλήφθην από όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου. Ποια είναι τα περιθώρια της ελληνικής κυβέρνησης να αποδεχτεί κάτι το οποίο να προσυδειάζει σε αυτό το πεντασέλιδο κείμενο των θεσμών? Ακόμα και ο Πρωθυπουργός, σας το λέω δηλαδή ειλικρινά, έστω ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να το φέρει το πεντασέλιδο κείμενο, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Δεν υπήρχε περίπτωση, όχι να περάσει από τη Βουλή, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να το αποδεχτεί κανένα στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πολλά χέρια τώρα πάλι. Σε εσάς είχα πει πριν, ναι. Θοδωρής Χοντρογιάννος από Παγκάντα Τζιάρ. Θα κάνουμε λίγο πιο γρήγορα και εγώ θα είμαι πιο σύντομος στις απαντήσεις. Έχει φανεί από τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης ότι υπάρχει διάθεση για συμβασμό και, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, να σηκωθεί το βάρος μιας επώδυνης συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι οι θεσμοί αρνούνται και πολλές φορές με μονή τις όποιες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης.
Αυτό δείχνει ότι μιλάνε περισσότερο για μια πολιτική διαπραγμάτευση εκείνη και ότι θέλουν να οδηγήσουν την κυβέρνηση σε πολιτική ασφυξία στο εσωτερικό της χώρας, μιας και που πλησιάζουν και οι ισπανικές εκλογές και το Podemos είναι σε αρκετά υψηλά νούμερα και αριστερά. Από την άλλη πλευρά, εσείς λέτε, και ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορούν να κάνουν πίσω είναι γιατί φοβούνται ναι, τα δικά τους οικονομικά προβλήματα. Πόσο σίγουροι είστε ότι οι θεσμοί θα κάνουν πίσω φοβούμενοι οικονομικές επιπτώσεις για τις χώρες τους και δεν θα συνεχίσουν να πιέζουν και για τις επόμενες 15 μέρες που είναι και το όριο της διαπραγμάτευσης της 30 Ιουνίου για να ουσιαστικά να προκαλέσουν κρίση στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος στην Ευρώπη, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος θεσμός, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ηγεσία σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία να επιδιώκει να προκαλέσει πολιτική κρίση στην Ελλάδα και να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα του ελληνικού λαού. Αυτά δεν συμβαίνουν από όσο γνωρίζουμε και αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί. Δεν συμβαίνουν στις δημοκρατίες, δεν συμβαίνουν στην Ευρώπη, δεν έχουν καμία σχέση με το δημοκρατικό πολιτισμό. Επομένως, από αυτό αντλώ τη σιγουριά μου, εάν θέλετε, που είναι στοιχειώδες. Παρακαλώ. Геннадий Мельник, Турецкого проекторию из Исион, РИА Новости. Что στην Αγία Петрополе переменит και то синезрию της МИКТИС Ελλήνο-Ρωσικής Επιτροπής. Ποιες συμφωνίες έχει προγραμματιστεί για υπογραφή? Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω συγκεκριμένα για ποιες συμφωνίες θα υπογραφούν. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που αφορούν μια σειρά από τομείς στους οποίους ούτως ή άλλως είχαν συζητηθεί και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Μόσχα και στη συνάντησή του με τον κύριο Πούτιν. Αλλά θα τους μάθουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρξει συμφωνία και πάνω σε τι θα υπάρξει συμφωνία και τι θα υπογραφεί. Θα είμαστε σε θέση όμως να το απαντήσουμε. Παρακαλώ. Ναι. Νταλιάνη από Άξιον 24. Κύριε εκπρόσωπε, λίγο στα χθεσινά θέλω να ξαναγυρίσω. Η πολιτική ομάδα διαπραγμάτευσης γνώριζε ποιοι θα είναι οι συνομιλητές της? Αν ναι, υπήρχαν άλλες προσδοκίες για τη συνάντηση? Γιατί από τη δήλωση του κυρίου Δραγασάκη μείναμε με την εντύπωση λίγο ότι έπεσαν από τα σύννεφα. Έπεσαν από τα σύννεφα από τις προτάσεις? Όχι, από την αντίδραση. Και έπεσαν από τα σύννεφα από την αντίδραση, γιατί κράτησε μόνο 45 λεπτά και κατάλαβαν ότι οι συμβουλητές τους δεν είναι εξουδετημένοι για να πάρουν κάποια απόφαση. Η πρώτη ερώτηση είναι αν γνώριζαν ποιοι θα είναι οι συνομιλητές τους και αν υπήρχαν άλλου τύπου προσδοκίες σε αυτή τη συνάντηση. Προφανώς όταν πας σε μια συνάντηση γνωρίζεις ποιος θα είναι, ποιος θα κάθεται απέναντί σου, πρώτον. Δεύτερον, κοιτάξτε να δείτε, οι θέσεις αυτές οι οποίες εκφράστηκαν με αυτόν τον τρόπο δεν προκάλεσαν εντύπωση. Υπήρχαν ας πούμε και τα προμηνύματα ότι δεν θα υπάρχει ας πούμε κάποια διαφορετική αίσθηση πάνω στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης από αυτό το οποίο ήταν τελικά το αποτέλεσμα. Και αυτό αν θέλετε την άποψή μου από μόνο του ήταν αρκετό έτσι ώστε να μην υπάρξει μια θετική κατάληξη στη χθεσινή συνάντηση. Από τη στιγμή που προσέρχεσαι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, από τη στιγμή που κοινό μήνυμα, αν θέλετε, και της Γερμανίδας Καγκελαρίου και του Προέδρου Ολάντ, αλλά και όλων των υπόλοιπων Ευρωπαίων, είναι συζητήστε με τους θεσμούς, διαπραγματευτείτε με τους θεσμούς, μην περιμένετε λύση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ή σε επίπεδο πολιτικό. Θεσμοί, εκπρόσωποι των θεσμών ήταν. Δεν θέλω, ξέρετε, επειδή είμαστε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, κυρία Νταλιάνη. Και η δήλωση του Ιταλού Πρωθυπουργού, του κυρίου Ρέντσι. Ναι, αλλά μην τον μπλέκουμε τώρα. Σας απαντάω στο προηγούμενο. Αν, επειδή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση της διαπραγμάτευσης, δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να πει στην ελληνική κυβέρνηση, δεν το λέω σε εσάς, να αφήσει όμως υπονοούμενο για την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν έχει τη διάθεση έτσι ώστε να βρεθεί η συμφωνία. Επομένως, έγινε αυτή η συνάντηση σε ένα επίπεδο αναντίστοιχο, εάν θέλετε, και αν αυτό είναι που με ρωτάτε, και αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να λάβει χώρα καμία διαπραγμάτευση επειδή δεν είχαν την εξουσιοδότηση να συζητήσουν το κάτι παραπάνω που αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη να συζητήσουμε. Εμείς νομίζαμε να δώσουμε όμως το χρόνο και το λόγο. Εκεί πάει τώρα να πέσανε από τα σύννεφα. Νομίζαμε ότι δεν είναι. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Αν είχαν εξουσιοδότηση ή όχι. Αυτόν που στέλνουν, φαντάζομαι, περιμένεις να έχει την εξουσιοδότηση. Παρακαλώ. Παπαδημητρίου από ΕΡΤ. Κύριε εκπρόσωπε, συμφωνία, πάση θυσία.
Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Συμφωνία που θα έχει χαρακτηριστικά μιας έντιμης συμφωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζουμε μια συμφωνία η οποία θα μπορεί να έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα μπορεί να εγκριθεί από τον Πρωθυπουργό, θα μπορεί να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα μπορεί να εγκριθεί και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μόνο μια τέτοια συμφωνία. Αυτή τη στιγμή το να επαναλαμβάνουμε λάθη του παρελθόντος εκφεύγει και από την λαϊκή εντολή, αλλά και από τον ορθολογισμό σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής. Συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουν ερωτήσει. Μινά Κωστοπούλα από FM Voice. Κύριε εκπρόσωπε, την Τετάρτη και την Πέμπτη βγαίνουν τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος. Σίγουρα θα λειτουργήσουν νομιμοποιητικά στο εσωτερικό της χώρας ως προς την τακτική της κυβέρνησης και σίγουρα θα χρησιμεύσουν και ως προς την επίρρωση της θέσης ότι η μνημονιακή αναδιάρθρωση ήταν λάθος. Θα ανανεώσουν την τακτική της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης στο εξωτερικό και αν ναι, με ποιο τρόπο σκοπεύετε να τα αξιοποιήσετε? Οποιαδήποτε τεκμηρίωση σε σχέση με τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι σίγουρα ενισχυτική στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Αυτό μπορώ να σας πω. Εσείς και μετά εσείς. Διαβάζοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού το σήμερα... Το όνομα και το μέσο για λόγους πρακτικών. Την αυτεμπορική. Διαβάζοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα σε κάποια εφημερίδα, θέλω να ρωτήσω, έχει αναθέσει κανείς στην ελληνική κυβέρνηση την μεσιανική αποστολή να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στην Ευρώπη? Όχι, δεν της το έχει... Δεν το έχει βάλει κανείς με τρόπο εμφατικό στην ελληνική κυβέρνηση. Εμείς από τη δική μας την πλευρά θέλουμε να είμαστε συνεπείς, να πρωτοτυπήσουμε αν θέλετε και να είμαστε συνεπείς στη λαϊκή εντολή που έχουμε λάβει στο επίπεδο της χώρας μας. Αλλά θέλουμε και νομίζουμε ότι επειδή η κάθε χώρα, το επίπεδο δημοκρατίας στην κάθε χώρα αντικατοπτρίζει και τη δημοκρατία στο επίπεδο της Ευρώπης, νομίζουμε ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει σημασία και για το επίπεδο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και για το επίπεδο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας να γίνονται σεβαστές, όχι με εκβιαστικό τρόπο, αλλά να γίνονται σεβαστά ως αιτήματα τα οποία πατάνε τεκμηριωμένα πάνω στην πραγματικότητα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης. Και όταν λέω αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης, δεν μιλάμε για μαξιμαλιστικά ζητήματα, μιλάμε για αιτήματα που έχουν να κάνουν με τα στοιχειώδη. Μπορεί κανείς εύκολα να υπερασπιστεί σήμερα τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους? Όχι σε αυτή την αίθουσα, εννοώ γενικά. Μπορεί κανείς να υπερασπιστεί εύκολα την ανάγκη να υπάρχει συνέχιση της πολιτικής λιτότητας? Νομίζω όχι. Καλονάκη από Πρακτορείο Ειδήσεων Ινών. Η μία ερώτησή μου είναι αν έχουμε επισημοποιήσει στην Ευρώπη την Επιτροπή Λογιστικού Χρέους, προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις που θα μας δώσει. Και το δεύτερο είναι για πόσο χρονικό διάστημα θα πληρώνουμε τους ξένους και αν υπάρχει πλέον απόφαση να σταματήσουμε να τους πληρώνουμε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απόφαση να σταματήσουμε να πληρώνουμε, όπως γνωρίζετε. Έχω ρωτηθεί πολλές φορές. Από εκεί και πέρα το ζήτημα της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου στην ουσία ήταν και το ερώτημα της συναδέλφου σας, όπου στην ουσία δίνονται διαπραγματευτικά χαρτιά στην ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι κάπου εδώ πέρα έχει τελειώσει το briefing. Και με τον...